Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να δούμε λίγο την χρονική στιγμή στην οποία συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική θετική χρονική στιγμή για τη χώρα μας. Είμαστε λίγες μέρες μετά από μια ιστορική απόφαση που έλαβε το Eurogroup για την Ελλάδα. Στην απόφαση αυτή επισφραγίστηκε η επιτυχής ολοκλήρωση του τελευταίου προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής για τη χώρα, τον Αύγουστο του 2018. Επισφραγίστηκε η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και όλων των σχετικών προαπαιτούμενων. Λήφθηκαν όμως και μια σειρά από πάρα πολύ κρίσιμες αποφάσεις για το ελληνικό χρέος, το οποίο σύμφωνα πια και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπαίνει σε μια τροχιά βιωσιμότητας, και αυτό έχει μια πολύ μεγάλη σημασία για το μέλλον της χώρας. Αποφάσεις οι οποίες δίνουν μία παράταση στις υποχρεώσεις πληρωμής σε τόκους και σε κεφάλαιο στη χώρα για μια δεκαετία, δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να αποπληρώνουμε από το 32 και μετά, δίνουν μια περίοδο χάριτος δηλαδή, δίνουν μία παράταση δεκαετίας στις οριμάνσεις των ελληνικών ομολόγων, και πάλι από το 2032 και μετά θα αρχίσουν να υπάρχουν οι υποχρεώσεις αποπληρωμής και διασφαλίζουν ένα προφίλ χρέους τέτοιο το οποίο διαμορφώνει ένα εξαιρετικά ευνοϊκό κλίμα στις αγορές, προκειμένου να δανειοδοτούμαστε από τις αγορές με χαμηλά επιτόκια. Και αυτό εμφανίζεται πλέον και στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, που είναι διαρκώς μειούμενες. Νομίζω πως είναι μια σειρά εξελίξεων εξαιρετικά σημαντικές για την ελληνική οικονομία και τη χώρα, που θα πρέπει οπωσδήποτε να τις χαιρετίζουμε. Διασφαλίστηκε δε και επισφραγίστηκε και αυτό ότι θα έχουμε μια απόλυτα καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Παρά τις διάφορες φωνές από διάφορες πλευρές, είτε εντός του Κοινοβουλίου είτε εκτός, που διακαώς επιθυμούσαν να υπάρχει μια επιστολιπτική γραμμή στήριξης ή να υπάρχουν διάφορες άλλες αιρέσεις μετά τον Αύγουστο, έχει από όλες τις φωνές, πια από όλες τις πλευρές στην Ευρώπη, επιβεβαιωθεί ότι θα έχουμε μια καθαρή έξοδο. Και αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη και πραγματικότητα, η οποία διαμορφώνει ένα νέο κύκλο, ανοίγει ένα νέο κύκλο για τη χώρα και για την άσκηση πολιτικής. Διότι τον Αύγουστο ολοκληρώνεται, δεν ολοκληρώνεται απλώς το πρόγραμμα, ολοκληρώνεται αυτή η συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσε η χώρα και οι κυβερνήσεις από το 2010 και μετά, η συνθήκη μιας περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας, όπου για να δανειοδοτούμαστε από τον επίσημο τομέα έπρεπε να εφαρμόζουμε συγκεκριμένες πολιτικές. Έπρεπε να διαπραγματευόμαστε με τους θεσμούς, να κλείνουμε αξιολογήσεις, να ελεγχόμαστε, να εφαρμόζουμε πολλές φορές πολιτικές τις οποίες δεν θέλαμε να εφαρμόσουμε ή μας επιβάλλονταν, και όλη αυτή η συνθήκη της περιορισμένης εθνικής μας κυριαρχίας ολοκληρώνεται τον Αύγουστο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν δεδομένο, ούτε ήταν αυτονόητο. Δεν ήταν δεδομένο δηλαδή ότι θα έχουμε μια επιτυχή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, ούτε ότι θα έχουμε μια καθαρή έξοδο, ούτε ότι θα έχουμε ένα μαξιλάρι 25 δις περίπου, το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε έναν απόλυτο έλεγχο των δημόσιων οικονομικών μας για πολλά χρόνια. Ήταν αποτέλεσμα μιας στρατηγικής επιλογής που έκανε αυτή η κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2015 και που είχε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, να μπορέσει μέσα από οπισθοχωρήσεις, μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις, αλλά μην χάνοντας το στόχο, να βάλει ένα τέλος στα προγράμματα της Επιτροπής. Και αυτό το τέλος είναι πια οριστικό και μπροστά μας και ο ορίζοντάς μας ανοιχτός. Άρα αυτή η κυβέρνηση, γιατί πάρα πολλές φορές οι κουβέντες που γίνονται εντός της Βουλής έχουν από την αντιπολίτευση μία μόνιμη αποδό, ότι δεν είναι αξιόπιστη η κυβέρνηση, δεν κάνει αυτά τα οποία δεσμεύτηκε ότι θα κάνει. Η κορυφαία δέσμευση που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση απέναντι στην ελληνική κοινωνία ήταν να τελειώνει με τον κύκλο των μνημονίων και της Επιτροπής τον Αύγουστο του 2018, και αυτή την κορυφαία δέσμευσή της την υλοποιεί. Είχαμε όμως πάρει και μία άλλη δέσμευση απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Είχαμε πει ότι παράλληλα με την πορεία εξόδου από το πρόγραμμα και την επιτυχή ολοκλήρωση, θα προσπαθούμε σε κάθε χώρο που κερδίζουμε, κάθε ίντσα, κάθε εκατοστό χώρου, χρόνου που κερδίζουμε, να υλοποιούμε πολιτικές ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, ανακούφισης των αδύναμων και καταπιεσμένων στρωμάτων και ενίσχυσης του κόσμου της εργασίας. Και νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο απαντά σε αυτό, ιδίως στο δεύτερο διακύβευμα, τη δεύτερη δέσμευση. Την δεύτερη δέσμευσή μας να υλοποιούμε παράλληλα με την πορεία εξόδου από το πρόγραμμα ένα πρόγραμμα υποστήριξης του κόσμου της εργασίας.
Και αυτό το νομοσχέδιο το σημερινό πρέπει κανείς να το δει ως μια συνέχεια του νόμου που είχε εισηγηθεί το Υπουργείο Εργασίας το Σεπτέμβριο του 2017 και είχε ψηφιστεί υπερψηφιστεί από πολλές πλευρές του Κοινοβουλίου, όπου και εκεί προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε τα δικαιώματα τα εργασιακά, τα οποία παρότι μπορεί να είναι θεμελιωμένα από καιρό, στην πράξη πολύ συχνά καταπατώνται. Και γι' αυτό δίνουμε και τόσο μεγάλη βαρύτητα στον τομέα της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Διότι λέμε ότι δεν έχει νόημα να έχεις κανόνες, αν δεν μπορείς αυτούς τους κανόνες να διασφαλίσεις, να εγγυηθείς ότι θα τηρούνται στην πράξη στους χώρους δουλειάς. Μια συνέχεια λοιπόν, έτσι θα έλεγα εγώ, θα εισηγούμουν εγώ σε αυτή την κουβέντα, ως μια συνέχεια του νόμου του Σεπτεμβρίου θα πρέπει κανείς να δει και αυτό το νομοσχέδιο, που φέρνει μια σειρά από μέτρα για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας. Και όσο απομακρυνόμαστε από τη μνημονιακή περίοδο, νομίζω ότι τόσο πιο καθαρή πια θα είναι η διαχωριστική γραμμή που υπάρχει ανάμεσα στα δύο αντιπαρατηθέμενα πολιτικά σχέδια. Αυτό που υλοποιεί και θα υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση και αυτό το οποίο εκφράζεται κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση. Και νομίζω ότι το πυρηνικό στοιχείο, η διαιρετική τομή, είναι τα εργασιακά. Θα ήταν τα εργασιακά, ούτως ή άλλως, εκεί είναι η καρδιά της πολιτικής σύγκρουσης, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει φροντίσει αυτό να το κάνει και πάρα πολύ καθαρό. Και αυτό νομίζω ότι είναι καλό για την πολιτική αντιπαράθεση. Είναι καλό να είναι πολύ ξεχωριστά και διακριτά τα σχέδια που υπηρετούν οι δύο κύριες δυνάμεις πολιτικές που αντιπαρατίθεται. Το είπε τα συμπύκνωσε όλα αυτά στην ομιλία του στο ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ξανά για τις συλλογικές συμβάσεις ότι συνιστούν μία αριστερή ιδεολειψία. Είπε ότι το 8ωρο είναι ξεπερασμένο. Κρατήστε εδώ ότι αυτή την ίδια χρονική στιγμή στην πολιτική οικογένεια του Λαϊκού Κόμματος στην Ευρώπη ο καγκελάριος της Αυστρίας προσπαθεί να μετατρέψει αυτή τη στιγμή το 8ωρο στο 12ωρο. Άρα είναι μία συγκεκριμένη αντίληψη για το πώς πρέπει να προχωράει η εργασία, ότι η ευέλικτη, η επισφαλής στην πραγματικότητα εργασία είναι το μέλλον της εργασίας και η συλλογική έκφραση των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι πολύ ξεπερασμένη. Απέναντι σε αυτό τοποθετούμε το δικό μας μοντέλο, το οποίο θέλει αυστηρούς κανόνες προστασίας και ενίσχυσης της εργασίας, ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων, γι' αυτό η πολύ μεγάλη μας αιμονή με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες, να ξαναπώ στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι επανέρχονται τον Αύγουστο του 2018 και η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης έχουν ψηφιστεί και επανέρχονται σε ισχύ. Γι' αυτό η επιμονή μας λοιπόν στην επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων για να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων και τελικά το διαθέσιμο εισόδημά τους. Πέραν όμως τούτου, έχουμε πει και άλλες φορές ότι η επαναφορά από μόνη της ως έννοια και ως σκοπός δεν είναι αρκετή. Διότι και πριν το 2010 υπήρχαν μια σειρά από πεδία που ήταν ακάλυπτα. Από τυφλά σημεία του συστήματος που άφηναν απροστάτευτους πολλούς εργαζόμενους. Το παράδειγμα των εργολαβιών είναι ένα τέτοιο παράδειγμα το οποίο ρυθμίζουμε με το νομοσχέδιο σήμερα. Μέσω της κατάχρησης των εργολαβιών, παραβίαση βασικών εργατικών δικαιωμάτων, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν εμφανίστηκε από την περίοδο των μνημονίων και μετά. Ήταν ένα φαινόμενο που ίσχυε και πριν το 2010 και που φροντίζουμε με τη ρύθμιση που υπάρχει σε αυτό το νομοσχέδιο να το καλύψουμε. Άρα, επαναφορά βασικών αρχών, όπως είναι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και κάλυψη των τυφλών σημείων που το σύστημα και πριν το 2010 άφηνε τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Να πω δύο κουβέντες πιο συγκεκριμένες τώρα για τις διατάξεις του νομοσχεδίου. Είπα και στην αρχή ότι ο δρόμος που επιλέξαμε για την προστασία της εργασίας έβαλε σε πρώτη προτεραιότητα την αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών για να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες που υπάρχουν βασικά θα εφαρμόζονται. Γιατί δεν έχει νόημα να έχεις το πιο άρτιο προστατευτικό πλαίσιο, αν δεν μπορείς να διασφαλίσεις μέσω των ελεγκτικών τους μηχανισμών την εφαρμογή τους. Τι κάνουμε με την αδήλωτη εργασία στο παρόν νομοσχέδιο? Αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του προστίμου. Γιατί την αλλάζουμε την αρχιτεκτονική του προστίμου? Γιατί το πρόστιμο με τον τρόπο που είχε θεσπιστεί, είχε, εγώ δεν θα πω εισπρακτικό χαρακτήρα, για να μην διαφωνήσουμε σε αυτό, είχε αμιγώς αποτρεπτικό, τιμωρητικό χαρακτήρα.
Και καλώς είχε αμυγός αποτρεπτικό τιμωρητικό χαρακτήρα. Αυτή είναι η έννοια του προστίμου. Να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα. Τι δεν είχε κατά τη γνώμη μας και προσπαθούμε να το εισάγουμε με τη ρύθμιση αυτή, δεν απέδιδε δικαιοσύνη στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Αυτό που είπατε, κύριε Μηταράκη, ότι είναι κλεμμένη πόρη από το ασφαλιστικό σύστημα, συμφωνούμε. Εμείς ήμασταν που θεσμοθετήσαμε ότι τα έσοδα από τα πρόστιμα θα πρέπει να πηγαίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα. Άρα σε αυτό δεν έχουμε διαφωνία. Αυτό που έχουμε διαφωνία είναι ότι έτσι πώς είναι η αρχιτεκτονική του προστίμου, δεν εμπλέκει με κανέναν τρόπο τον εργαζόμενο που είναι αδήλωτος. Εμείς τι κάνουμε. Δίνουμε τη δυνατότητα για εκπτώσεις του προστίμου εφόσον γίνει η πρόσληψη του εργαζόμενου που ήταν αδήλωτος. Οι εκπτώσεις συνδέονται μόνο με την πρόσληψη, το είπε ο κ. Υφυπουργός πριν. Σήμερα, αν πληρώσεις μέσα σε 10 μέρες το πρόστιμο, έχεις έκπτωση που σε φτάνει στα 7.000 περίπου ευρώ. Αυτό και πάλι δεν έχει σχέση με τον εργαζόμενο που είναι αδήλωτος. Είναι μια διαδικαστική προϋπόθεση που δεν αγγίζει τον αδήλωτο εργαζόμενο. Άρα, με το νέο σύστημα, εκπτώσεις μόνο εφόσον προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζόμενου που ήταν αδήλωτος και εφόσον η πρόσληψη αφορά σύμβαση πλήρους απασχόλησης. Γιατί το κάνουμε αυτό, πέρα από τον λόγο που ήδη επικαλέστηκα, τη δικαιοσύνη δηλαδή στον αδήλωτο? Ο δεύτερος λόγος είναι διότι μέσα από τη δράση του ελεγκτικού σώματος παρατήρησαμε το εξής. Τι γίνεται μετά τον έλεγχο, όταν πάει το σώμα και βρει αδήλωτο εργαζόμενο? Ο εργαζόμενος δηλώνεται, συνεχίζει να δουλεύει και κατά πόσο εξασφαλίζεται από την επιχείρηση η συμμόρφωση? Η μέχρι τώρα εμπειρία μας δείχνει, θα καταθέσω τα σχετικά στοιχεία στην Ολομέλεια, στις περισσότερες περιπτώσεις ο έλεγχος και οι κυρώσεις για την αδήλωτη εργασία αυτή τη στιγμή δεν συνοδεύονται με πρόσληψη. Μπαίνει το πρόστιμο, τιμωρεί το εργοδότης, καμία θετική συνέπεια για τον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτος. Δημιουργούμε λοιπόν ένα σύστημα κινήτρων για την πρόσληψη, ταυτόχρονα διατηρούμε τον αποτρεπτικό χαρακτήρα του προστίμου, διότι το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής και κάνουμε και κάτι ακόμη. Φτιάχνουμε μια ισχυρή συμμαχία με τον αδήλωτο εργαζόμενο. Δηλαδή, ο εργαζόμενος έχει πια συμφέρον, μεγαλύτερο συμφέρον, να καταγγείλει την αδήλωτη εργασία. Έχει συμφέρον προσωπικό δικό του να απευθυνθεί στην απειθεώρηση εργασίας και να καταγγείλει την παραβατικότητα, διότι αυτό θα του εξασφαλίσει σε πολύ μεγάλη πιθανότητα την πρόσληψη. Αυτή είναι περίπου η λογική του συστήματος. Σε αυτά να μην ξεχάσω να αναφερθώ ότι υπάρχει ρήτρα να μην μειώνεται το προσωπικό από την επιχείρηση, δηλαδή όχι να προσλάβεις τον αδήλωτο και να πωλήσεις κάποιον άλλον. Και υπάρχει και η πρόνοια να καταβάλλονται 3 μήνες ένσημα στον εργαζόμενο που ήταν αδήλωτο σε κάθε περίπτωση. Άρα και ακόμη μια πρόνοια δικαιοσύνης προς τον αδήλωτο εργαζόμενο και υποστήριξης του ασφαλιστικού συστήματος. Για τις εργολαβίες. Για πρώτη φορά μπαίνουν κανόνες στο καθεστώς των εργολαβιών. Μέχρι σήμερα είναι άπειρες οι περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οι εργολαβίες ως μανδύας καταστρατήγησης των κανόνων που μπαίνουν για την προστασία της μισθωτής εργασίας. Δεν είναι το πρόβλημα στις περιπτώσεις που έχουμε καθαρές περιπτώσεις έργου, ανάθεσης ενός έργου που έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια και ολοκληρώνεται. Κυρίως το πρόβλημα είναι εκεί που υπάρχει υπό το μανδύα του έργου, καλύπτονται μέσω των εργολαβιών πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Παράδειγμα, η καθαριότητα στις τράπεζες, που γίνεται μέσω εργολαβιών. Και με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμενοι μένουν πάρα πολύ συχνά απλήρωτοι και στο τέλος δεν μπορούν να δουν, δεν μπορούν να βρουν από ποιον να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Σε αυτό λοιπόν μπαίνει ένα φρένο και λέμε ότι υπάρχει ισολόκληρον και αλληλέγγυη ευθύνη του αναθέτοντος το έργο, του εργολάβου και όλη τη σειρά πιθανών άλλων εργολάβων ή υπεργολάβων στα ασφαλιστικά και εργασιακά αιτήματα των εργαζομένων. Είναι αυτό, επειδή άκουσα και μία κριτική από το ΣΕΒ, ότι τι είναι αυτό το φοβερό πράγμα που πάμε να εισάγουμε, το τόσο τρομακτικό που θα δημιουργήσει πρόβλημα στις επιχειρήσεις, συνιστά αυτό το πράγμα μία κορυφαία πρωτοτυπία, αυτό που πάμε να θεσμοθετήσουμε? Όχι. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ήδη από τις δεκαετίες του 60 και του 70, έχουμε κανόνες για συνευθύνη στις εργολαβίες στην Ιταλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Φιλανδία και στη Γαλλία. Ίδιους κανόνες εισάγουν την δεκαετία του 80 και του 90 η Ισπανία, η Αυστρία και η Γερμανία. Επιβάλλουμε λοιπόν ένα πλαίσιο που σε άλλες χώρες, με πολύ πιο απορριθμισμένες αγορές εργασίας, είναι ήδη δεδομένο από το 60 και μετά. Τι προβλέπουμε εμείς παραπάνω να ισχύει και για τις αποζημιώσεις απόλυσης? Νομίζω εύλογο. Είπε ο κύριος Μηταράκης μια σειρά από ανησυχίες.
η ένοικη μιας πολυκατοικίας, πώς θα ευθύνονται κτλ. Η διάταξη είναι σαφής, εφαρμόζεται σε όσους αναθέτουν την εκτέλεση έργου στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν εφαρμόζεται σε απλούς ιδιώτες. Δεν μιλάμε δηλαδή για την περίπτωση που έχουμε ένα σπίτι, μια πολυκατοικία. Εκεί υπάρχουν οι ρυθμίσεις του αστικού κώδικα. Δεν επισερχόμαστε εκεί. Εδώ μιλάμε για τις περιπτώσεις που έχουμε καθαρή οικονομική δραστηριότητα. Γιατί δεν εφαρμόζεται και στο δημόσιο. Ή γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν προβλέπουμε ότι θα εφαρμοστεί και στο δημόσιο. Έτσι, το δημόσιο και οι κανόνες της εργολαβίας του δημοσίου καθορίζονται απολύτως από τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων. Είναι ένα ολόκληρο πλέγμα κανόνων το οποίο καθορίζεται από το ενωσιακό δίκαιο. Δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή με ένα άρθρο στο νόμο που αφορά το Υπουργείο Εργασίας που ρυθμίζει θέματα του ιδιωτικού τομέα να κάνουμε μια παρέμβαση η οποία θα προκαλέσει συνολικές ανατροπές στο ενωσιακό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κοιτάμε το ζήτημα των εργολαβιών στο δημόσιο. Ήδη, αν θυμάστε από το προηγούμενο νομοσχέδιο του Σεπτεμβρίου, νόμο πια, είχαμε προβλέψει ότι οι παραβάτες της εργατικής νομοθεσίας δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο δημόσιο χρήμα. Τους κόψαμε δηλαδή από εκεί τους παραβάτες από το να είναι εργολάβοι στο δημόσιο. Παρόμοια δομή θα εισηγηθούμε και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να δούμε πιθανή παράλληλη δουλειά από εκεί για να καλύψουμε τον τομέα των εργολαβιών και στο δημόσιο, αλλά δεν μπορεί αυτό να γίνει με ένα νόμο του Υπουργείου Εργασίας. Νομίζω είναι καθαρό αυτό. Και να πω και μια κουβέντα για το ασφαλιστικό. Στο ασφαλιστικό κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι αυτό πια είναι αποδίδει καρπούς να κερδίσουμε το στίχημα της βιωσιμότητας του συστήματος, να κλείσουμε πληγές του παρελθόντος και να βάλουμε κανόνες σε ένα σύστημα που ήταν απολύτως απορριθμισμένο. Έχοντας κερδίσει το στίχημα της βιωσιμότητας, όλα αυτά που ακούω τον τελευταίο καιρό για πλασματικά πλεονάσματα και για ανύπαρκτα πλεονάσματα και μεγάλες τρύπες στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι παντελώς αναλυθή και πραγματικά διερωτώ με διαρκώς ποιον εξυπηρετεί το να σπέρνονται τόσο στρεβλές ειδήσεις σε σχέση με τα δημόσια οικονομικά του φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Η Eurostat και η Elstat είπαν και επιβεβαίωσαν το πλεόνασμα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 2,9 δις για το 2017. Τι να κάνουμε. Πήγε καλά το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Έχουμε πρόβλημα με αυτό. Πάει καλά, έχει έσοδα, μειώνει την ανεργία, αυξάνεται η μισθωτή εργασία, εισραίουν πόροι στα ταμεία, έχουμε καλύτερη σπραξιμότητα. Είναι κακό πράγμα αυτό. Δεν είναι αυτό κάτι για το οποίο πρέπει όλες οι πλευρές του κοινοβουλίου να το υπογραμμίζουν και να λένε ότι επιτέλους έχουμε ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που στέκεται στα πόδια του και έχει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Πρέπει να πούμε ότι είναι κακό πράγμα το να έχει πλεονασματική λειτουργία ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Πληρώνοντας συντάξεις, γιατί έχω ακούσει και το επιχείρημα ότι το κάνει χωρίς να πληρώνει συντάξεις. Άρα, έχοντας κερδίσει το στίχημα της βιωσιμότητας, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή σιγά-σιγά να κλείνουμε πληγές του παρελθόντος. Η ρύθμιση που υπάρχει μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο είναι μια τέτοια περίπτωση. Περιπτώσεις δηλαδή ασφαλισμένων, οι οποίοι λόγω του πολυδέδαλου κανονιστικού συστήματος που υπήρχε στο ασφαλιστικό, βρέθηκαν χρεωμένοι με πάρα πολλά μεγάλα ποσά εισφορών, τα οποία δεν γνώριζαν ότι οφείλουν, είτε γιατί είχαν μια παράλληλη ασφάλιση που δεν γνώριζαν ότι έπρεπε, είτε γιατί είχαν αφήσει ανοιχτό το μπλοκάκι τους, ενώ δεν είχαν έσοδα από εκείνη τη δραστηριότητά τους και παράλληλα πλήρωναν ως μισθωτοί και βρέθηκαν με πάρα πολύ μεγάλα χρέη τα οποία δεν γνώριζαν ότι όφυλαν και ότι θα έπρεπε να έχουν. Ή υπήρχε ακόμη και η πολυνομία τέτοια που τα ίδια τα ταμεία μπέρδευαν το τι θα έπρεπε να ισχύει για έναν ασφαλισμένο. Βάζουμε λοιπόν μια στρωτή διαδικασία για να κλείσουν αυτές οι πληγές, να αφαιρεθούν αυτά τα βάρη από τους ανθρώπους, που να μπορούμε να τη δούμε οργανωμένα για να διαγραφούν αυτές οι πολλαπλές οφειλές. Και να κλείσω με δύο κουβέντες για το σκέλος του νομοσχεδίου που αφορά τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα. Έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία και πάλι η χρονική στιγμή που επιχειρούμε να βάλουμε κανόνες και τάξεις στο ζήτημα της Επιτροπίας των Ασυνόδευτων Προσφυγόπουλων στη χώρα. Έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, το είδαμε και στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής, έχουμε δύο αντιπαρατηθέμενες δυνάμεις. Που είναι πολύ, η αντιπαράθεση αυτή είναι πάρα πολύ κρίσιμη για το ευρωπαϊκό μέλλον. Από τη μία πλευρά έχουμε δυνάμεις
με κεντρικό ρόλο ανέλαβε εδώ και η ελληνική κυβέρνηση, που λέει ότι πρέπει να έχουμε μια ευρωπαϊκή συλλογική λύση στο προσφυγικό μεταναστευτικό πρόβλημα, γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και πρέπει να του δούμε αυτή τη λύση στη βάση των αρχών της συνευθύνης και της αλληλεγγύης. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τις δυνάμεις, κυρίως εκφράζουν οι χώρες του Βίσεγκράτη, οι οποίες λένε ότι πρέπει να έχουμε περιχαράκωση, μονομερείς ενέργειες και μια Ευρώπη φρούριο. Αυτές οι δύο αντιλήψεις συγκρούονται και είναι πάρα πολύ κρίσιμη η σύγκρουση αυτή. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση, τηρώντας μια στάση αρχών και αξιών και ούσα μία από τις χώρες που έμπρακτα έχει αναλάβει τις ευθύνες που τις αναλογούν και νομίζω με το παραπάνω, στην πραγματικότητα έχει αναλάβει περισσότερες από αυτές που τις αναλογούν, κατόρθωσε μαζί με άλλες χώρες και τήρησε μια στάση αντίστοιχη αυτών των αρχών της αλληλεγγύης, της συνευθύνης και της φιλοξενίας. Και συνέβαλε ώστε να μπει φρένο σε μια βαθιά συντηρητική στροφή που πάει να γίνει εντός της Ευρώπης. Πήραμε. Από την τελευταία σύνοδο κορυφής τους ευρωπαϊκούς πόρους για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-27 του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να πολλαπλασιαστούν, από 325 εκατομμύρια να αυξηθούν στο ποσό των 660 εκατομμυρίων. Πήραμε μια πολύ σημαντική τριμερή συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας-Ισπανίας, που το κύριο ζήτημα θα είναι ότι θα μπορούν να γίνουν οι επανενώσεις των προσφυγικών οικογενειών στη Γερμανία, επίσης εξαιρετικά σημαντικό και για την προστασία των παιδιών που λέμε. Πήραμε και τη συμφωνία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά του Βορείου Αιγαίου που δοκιμάζονται κυρίως από τις προσφυγικές ροές. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω αξίζει κανείς να δει και τις διατάξεις που βάζουμε με το παρόν νομοσχέδιο σε ένα ακόμη βήμα για να δείξουμε ότι η ελληνική πολιτεία συνεχίζει να λειτουργεί ως μια πολιτεία που καταπολεμά τους αποκλεισμούς στη βάση της αλληλεγγύης. Σε αυτό το πλαίσιο βάζουμε και τους κανόνες για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα στο συνολικό πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προσπάθεια να έχουμε μια χώρα η οποία θα λειτουργεί στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης. Έτσι νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου, σε αυτή τη συνολική θεώρηση που προσπάθησα να θέσω εγώ. Και παρόλα αυτά, παρόλες τις διαφωνίες που μπορεί να έχουμε, εμείς είμαστε εδώ για να ακούσουμε παρατηρήσεις και να κάνουμε τις διορθώσεις. Ευχαριστώ πολύ.